καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον οικονομολόγο, τον Γιώργο Κωνσταντίνο Γκράβα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Για να δούμε καταρχάς τα της επικαιρότητας, καθώς είχαμε σήμερα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Τι σημαίνει αυτό, καθώς το είδαμε με να το επεκτείνει, αλλά με μικρότερο ποσό μηνιαίως αγοράς ομολόγων, και θέλω να μου πείτε αν αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα καταρχάς ή αρνητικό. Και μετά θα πάμε και λίγο στα της αξιολόγησης, αλλά ξεκινήσουμε από αυτό. Βεβαίως, η επιτυχία του κυρίου Ντράγκη είναι ότι είχε προετοιμάσει τις αγορές για αυτό το οποίο αποφάσισαν σήμερα οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες. Mm-hmm. Πράγματι μειώνεται η μηνιαία αγορά το ποσό ομολόγων, ωστόσο ήταν στα πλαίσια απολύτως των προσδοκιών, και το σημαντικό είναι αφενός ότι το επεκτείνει ως και το Σεπτέμβριο του 2018 και αφετέρου ότι αφήνει παράθυρο, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουν οι Ευρωπαίοι τραπεζίτες και αυτό που παρακολουθούν είναι ο πληθωρισμός, να προσεγγίσει το μεσοπρόθεσμο στόχο που είναι στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης του 2%, αυτό θέλουν, ώστε να διαφυλάτεται η σταθερότητα των τιμών. Αν αυτό δεν τους βγει και παραμείνει υποτονικό ο πληθωρισμός, αφήνει παράθυρο και να επεκτείνει το πρόγραμμα και να αυξήσει και πάλι τις αγορές. Όμως, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι, και ολοκληρώνω για την σημερινή απόφαση, ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Ντράγκη ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά, δηλαδή στο μηδενικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, για πολύ μεγάλο διάστημα, ακόμα και μετά τη λήξη του προγράμματος αγοράς τίτλων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν πολύ διευκολυντικό για την οικονομία της Ευρωζώνης. Και φαίνεται αυτό στα νούμερα. Η Ευρωζώνη πάει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την κρίση. Η Ελλάδα θα καταφέρει τελικά να ενταχθεί σε αυτό το έτσι πολυπόθητο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης? Θα προλάβουμε, μιας και επεκτείνεται το πρόγραμμα, θα έχει διευθετηθεί το χρέος μέχρι τότε ενδεχομένως με κάποιο βιώσιμο τρόπο για να καρποθούμε και εμείς τα ωφέλη αυτής της ποσοτικής χαλάρωσης, που εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο ρευστότητας έχει μια σημασία? Έχουμε πει, κυρία Ράντου, πολλές φορές από αυτή την εκπομπή ότι υπάρχει η κατάρα της ειδικής περίπτωσης για την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραμένει η χώρα μας ουραγός και να κρατάει ομπρέλα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2015 έχει ξεκινήσει να χορηγεί τζάμπα χρήμα στο σύστημα, ενώ επιβαρύνονται οι τράπεζες επειδή είμαστε εκτός της ποσοτικής χαλάρωσης. Το διατάφτα είναι ότι όπως επεκτείνεται το πρόγραμμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ενδέχεται να μπούμε στο τρένο αυτό. Είναι μικρό το ποσό. Δεν έχει μεγάλη αξία ποσοτική, έχει όμως τεράστια σημασία κατά την άποψή μου συμβολική. Διότι αν επιτέλους ενταχθεί στο άρμα το κανονικό της Ευρωζώνης η χώρα μας, σε συνδυασμό με τη λήξη του προγράμματος στην Ομαλή τον Αύγουστο του 2018, αν διευθετηθούν τα πράγματα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας, mm-hmm. αν εμείς έχουμε κάνει οτιδήποτε χρειάζεται για να βγούμε με τους καλύτερους όρους μετά το μνημόνιο και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, τότε πράγματι θα έχει αξία αυτό το συμβολικό περισσότερο, ψυχολογικό κυρίως, και λίγο ποσοτικό, το να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Σημειώστε δε και κλείνω για τα του QE, ότι μετά την έξοδο της χώρας μας στις αγορές τον Ιούλιο, έχουν αρχίσει οι τράπεζες και βγάζουν και αυτές χαρτιά στο σύστημα. Βγάζουν covered καλυμμένα ομόλογα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να υπάρχει ύλη την οποία θα μπορεί να αγοράζει όταν μπούμε στο πρόγραμμα, και για να μπούμε στο πρόγραμμα πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέος σύμφωνα με τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανεξάρτητη μελέτη, αλλά δεν μπορεί να λέει άσπρο το η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να είναι μαύρο το δούνο του. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να έρθουν σε μια συμφωνία. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν αν θα επωφεληθούμε από αυτό. Αν και η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτή καθ' αυτή η ένταξή μας, όσο η έξοδό μας στις αγορές, η οποία εν πάση περιπτώσει σε πρώτη φάση, έστω και με μια δοκιμαστική μορφή, βγήκαμε. Οπότε μένει να δούμε αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Αν και είπατε ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Η αγορά όμως λειτουργεί με όρους ψυχολογίας. Ακριβώς. Οι αγορές δεν είναι κομπιούτερ, είναι άνθρωποι. Φάνηκε αυτό και στην κρίση του 2008, που νομίζαν ότι τα πάντα αυτορυθμίζονται και γκρεμίστηκε η πεποίθηση περί ορθολογικών απολύτως αγορών. Και λοιπά, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο έχει αξία είναι ότι βγήκαμε στις αγορές, αλλά και το 2014 είχαμε βγει. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Αν δεν υπάρξει αυτό το πράγμα και με ορίζοντα τον Αύγουστο του 2018, αν δεν έχουμε βγει τουλάχιστον δύο φορές ακόμα σε συνδυασμό με αντίστοιχες ολοκληρώσεις αξιολογήσεων, αν αυτά καθυστερήσουν και πάνε
όλα πακέτο τον Αύγουστο του 2018, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε με μικρούς βαθμούς ελευθερίας να ακούσουμε τι λέει η νέα γερμανική κυβέρνηση με τον όποιο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αν θα αναπολύσουμε ή δεν θα αναπολύσουμε τον κύριο Σόιμπλε. Mm-hmm. Τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι stand-by σύμφωνα με το arrangement το οποίο έκανε και παραμένει stand-by και δεν θα βάλει ακόμα λεφτά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε, επαναλαμβάνω, οτιδήποτε χρειαστεί, χρησιμοποιώ τη φράση του Ντράγκη το 12 που έσωσε το ευρώ, πρέπει η χώρα μας και το πολιτικό σύστημα να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται καλύτερο, ώστε να φτάσουμε τον Αύγουστο του 2018 υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Και μιας που μου θέτεται αυτό το ορόσημο του Αυγούστου του 2018, που είναι ουσιαστικά και η ημερομηνία η οποία θα μας βγάλει και από τα μνημόνια σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θέλω να μου πείτε αν εσείς τα βλέπετε αισιόδοξα και βιώσουμε τα πράγματα από εκεί και πέρα, μιας και τα πράγματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ό,τι αφορά το πεδίο της τρίτης αξιολόγησης, της μεταρρυθμίσης που αυτό περιλαμβάνει. Βλέπουμε και σε επίπεδο δημοσιονομικό ότι εκταμιεύεται η υποδόση από το Euro Working Group. Και θέλω να μου πείτε αν πράγματι τα πράγματα είναι αισιόδοξα, αν μπαίνουμε σε μια βιώσιμη τροχιά ή όχι. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, τη λέξη μνημόνιο μας εγκλωβίζει στο αν τον Αύγουστο το 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια, 1, 2 και 3, ή αν έχουμε προεξοφλήσει 1/4 και αυτό δεν βοηθάει τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αν βγάλουμε λοιπόν από τη μέση τη λέξη μνημόνιο, μένει ότι είμαστε σε επιτήρηση και θα είμαστε και πρέπει να το λένε όλοι αυτό για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θα έχουμε από πάνω μας σίγουρα τους θεσμούς, οπωσδήποτε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος, υπό την ομπρέλα του και στην αγκαλιά του πρέπει να παραμείνουμε. Το Ταμείο δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, προσωπική μου τοποθέτηση, αν θα συμμετέχει. Μπορεί οι αγόρες να το θέλουν και να το θεωρούν σαν σφραγίδα πιο έμπιστο, πιο φερέγγιο, πιο παράγοντα που μπορούν να λάβουν υπόψη τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν στους Έλληνες τους φοβίζει πιο πολύ η λέξη επιτήρηση ή αν τους φοβίζει περισσότερο η λέξη λιτότητα. Και ναι, θέλω να ρωτήσω αν η επιτήρηση καλός-κακός μπορεί να μείνει. Ναι. Η λιτότητα. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και τοποθέτηση ταυτόχρονα, διότι επιτήρηση δεν σημαίνει λιτότητα. Και ναι, την κάνετε πάρα πολύ σωστά για να μην παρεξηγηθούμε. Το ότι θα είμαστε μόνιμα σε επιτήρηση δεν σημαίνει ότι θα είμαστε μόνιμα και πρέπει να είμαστε μόνιμα σε λιτότητα. Πρέπει να δίδεται σωστός δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να λένε όλοι οι ειδικοί και το πολιτικό σύστημα στον κόσμο ότι είμαστε σε μια φάση δυστυχώς που δεν μπορούμε μόνοι μας, κυρία Ράντου. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο όλης της Ευρωζώνης και επειδή είμαστε από διοπομπαίος τράγος, η Ιφηγένεια ή όπως αλλιώς μας ονομάζουν, εκμεταλλευόμενοι το πείραμα αυτό που έγινε και που δεν κάναμε εμείς καλά τη δουλειά μας, κοντεύουμε 10 χρόνια και αν πάτε στα διαγράμματα θα δείτε ένα τρομακτικό διάγραμμα ότι η Αμερική στο μεγάλο κράχ του 29 στα 4 χρόνια έχασε 25% του ΑΕΠ της και ανέκαμψε, ενώ η Ελλάδα είναι 9 χρόνια με την ίδια απώλεια του ΑΕΠ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό εκτός περίοδου πολέμου. Ναι, τρομακτικό, γιατί είναι η γραμμή οριζόντια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανακάμπτουμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του ξένου παράγοντα. Αυτό σημαίνει επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να πιστούν οι Ευρωπαίοι ότι σταθεροποιείται εδώ η πολιτική κατάσταση και η οικονομική, να βοηθήσουν με επενδύσεις, αλλά και εμείς να αγκαλιάσουμε αυτά που πρέπει να γίνουν για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Πάντοτε, τονίζουμε την αναγκαιότητα της προσέλκυσης επενδύσεων. Αναρωτιέμαι όμως αν είναι ρεαλιστικό να έρθουν εδώ στη χώρα μας επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν μια έτσι αναπτυξιακή τροχιά στην ελληνική οικονομία. Και δεν θα έχουμε μόνο προσελκύσεις επενδύσεων που αφορούν, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων περισσότερο. Που αυτές, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο πολύ έτσι. Πώς να το πω, μια, για να το πω εντός αγωγικών με όρους οικονομικούς, έτσι μια εφάπαξ επένδυση τη στιγμή, που, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει και με πώληση περισσότερο παρά με επένδυση που θα έρθουν για να στηριχθούν στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και, εν πάση περιπτώσει, στο κοινό το ελληνικό. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέπουμε επίσης επενδύσεις και ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά πιο, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, κερδοσκοπικές, έτσι. Κερδοσκοπικής country risk από την να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο της χώρας. Αυτό θα γίνει αν μπούμε στην κανονικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί
Ένας πάρα πολύ βασικός είναι η έλεγχη κεφαλαίων. Πρέπει να επιστρέψει αυτή η ελευθερία την οποία στερούμαστε, μια από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες στην Ευρωζώνη. Ένα αυτό, θα αργήσει. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν θα γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού και το πείραμα που θα σκεφτείτε είναι αν αύριο πείτε σε 10 ανθρώπους ότι έφυγαν τα capital controls, θα πάνε να καταθέσουν ή να τραβήξουν. Επειδή 9 στους 10 θα σας πούνε μάλλον αν έχουν μέσα κάτι ότι θα πάνε να το τραβήξουν, πάει να πει αυτό το απλό πείραμα ότι δεν θα φύγουν γρήγορα τα capital controls. Πέρα από αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Δεν μπορεί να αλλάζει 10 φορές σε 3 χρόνια το φορολογικό νομοσχέδιο. Πρέπει να έρθει ο επενδυτής στον τουρισμό, ο οποίος τουρισμός πάει καλά, και να ξέρει ότι για 10 χρόνια, ακόμα και πιο ψηλά από βαλκανικές χώρες, είμαστε μέλος της Ευρωζώνης, θα δεχθεί έναν υψηλότερο συντελεστή, αλλά να ξέρει, κυρία Ράντου, ότι θα είναι σταθερός. Επίσης, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λιτότητα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτές οι τομές. Γραφειοκρατία. Έχουν γίνει κάποια βήματα, πρέπει να μειωθεί και άλλο η γραφειοκρατία. Σύμφωνοι, όλα αυτά είναι τομές που πρέπει να γίνουν. Και έχουμε δει και κόμματα και συγκεκριμένα την αξιωματική αντιπολίτευση να εστιάζει στο θέμα της μείωσης των φορολογικών βαρών. Παρά τα αυτά, για να γίνω κι εγώ λίγο έτσι πιο to the point στο ερώτημά μου, έτσι, για να το πούμε και αγγλιστή. Έστω ότι έχουμε μείωση φορολογικών βαρών, έστω ότι έχουμε γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, χωρίς ρευστότητα, χωρίς χρήμα στην αγορά, χωρίς χρήμα στο τραπεζικό σύστημα, υπάρχει δυνατότητα και πάλι να ανακάμψουμε? Είναι εύλογα ερωτήματα και των πολιτών αυτά, ξέρετε, κύριε Γκράβα. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά, αν χωρίς χρήμα και μόνο με καλές προθέσεις στο μέτωπο της προώθησης των μεταρρυθμίσεων των απαραίτητων στη χώρα, των τομών όπως αναφέρατε, είναι εφικτό να βγούμε από την κρίση και να προσελκύσουμε επενδύσεις. Συμφωνούμε απολύτως ότι είναι αναγκαία συνθήκη να επανέλθει το τραπεζικό σύστημα, να κυλάει το αίμα στην οικονομία κανονικά. Μπορεί να επανέλθει όμως. Μετά παρόντα προβλήματα. Σας είπα ότι θα καθυστερήσει με το πολύ. Των κοκκινών δανείων. Θα καθυστερήσει πολύ. Επειδή όσο σερνόμαστε στα ζητήματα διευθετήσεως των κόκκινων δανείων και του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους που είναι ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Το δημόσιο χρέος, ξέρετε, είναι στον επίσημο τομέα. Αυτό δίνει την ευελιξία ότι ο επίσημος τομέας βλέπει και κάνει και το διαχειρίζεται και το επιμηκύνει κλπ. Ναι. Ώστε να μην εκτροχιαστεί και πέσει κάτω στον γκρεμό η χώρα. Το ιδιωτικό χρέος όμως θέλει μια άλλου είδους διευθέτηση. Όσο σερνόμαστε και δεν γίνονται αποφασιστικά βήματα με ταυτόχρονο παράγοντα αυτών της δικαιοσύνης. Όσο αφήνουμε τόσο καιρό που σερνόμαστε για να μην προχωρήσουμε στα κόκκινα δάνεια, να χτίζονται και άλλοι στρατηγικοί κακοπληρωτές και να κρύβονται πίσω από παλιούς νόμους, το νόμο Κατσέλη με δικάσιμο το 2032. Ναι. Όσο αυτά σωρεύονται, τόσο θα σας απαντώ εγώ κάθε φορά που έρχομαι ότι θα καθυστερήσουν να έρθουν πλήρως οι ελέγχοι κεφαλαίων. Πρέπει λοιπόν να μπουν στο χαρτί 5 βήματα με τη σωστή σειρά, γιατί ξέρετε πολλές φορές το πολιτικό σύστημα κάνει το 4ο βήμα για να δείξει ότι το έκανε και υπερασπίζεται μια κοινωνική ομάδα και να το έχει σαν σημαία στις επόμενες εκλογές, γιατί κοιτάει να επανεκλεγεί, αλλά ξεχνάει ότι για να φτάσουμε στο 4ο σωστά πρέπει να έχουν μπει τα άλλα 3. Γιατί το τζέγκ, αν τραβήξει το τουβλάκι από κάτω, γκρεμίζεται όλο το οικοδόμημα. Πρέπει λοιπόν να γίνεται το πράγμα με τη σωστή σειρά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με βάση τα όσα μας περιγράφετε, μπορείτε να μας κάνετε έτσι κάποια πρόβλεψη, εν πάση περιπτώσει κάποια εκτίμηση για το πότε ενδεχομένως να έχουμε άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, δεδομένου ότι όλα αυτά που μας είπατε είναι κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία δεν ξέρουμε και χρονικά πότε θα λάβουν χώρα. Μπορείτε θα να σας απαντήσω με το ρώσιμο, δεν είναι καθόλου παρακινδυνευμένο. Είναι τολμηρό, αλλά δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Το 2020 είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί? Διότι είναι έτσι δομημένο το πολιτικό ημερολόγιο σε συνδυασμό με τις οικονομικές εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και φυσικά οικονομικό ορόσημο τον Αύγουστο του 2018 και αν θα χρειαστούμε ένα εκ νέου πρόγραμμα χρηματοδότησης ή αν θα μείνουμε με πολύ αυστηρή πιστοληπτική γραμμή ή απίθανο σενάριο με πολύ χαλαρή πιστοληπτική γραμμή, το τελευταίο είναι το λιγότερο πιθανό. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας το 2020 που θα έχει εκλογές, οι οποίες εκλογές θα γίνουν σίγουρα το 2019 και όπως είναι δομημένος ο εκλογικός νόμος, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό αν θυμάστε, έχουμε το αγκάθι ότι η προεδρική εκλογή του 2020 μπορεί να είναι εμπόδιο
στη νεοεκλεγήσα όποια κυβέρνηση το 2019 και να μην σχηματιστεί απαιτούμενη πλειοψηφία των 180 το 2020. Επειδή αυτά που σας λέω εγώ... Εντυπωσιάζουν την ανάλυση, να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να είστε οικονομολόγος, αλλά έχετε και μία έτσι προσέγγιση ταυτόχρονα και πολιτικής ανάλυσης των πραγμάτων. Και αυτό νομίζω κάνει τα πράγματα πολύ πιο ενδελεχή και την ανάλυση σας πιο συγκεκριμένη και πολύ πιο, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Έχει σημασία έτσι να το αναφέρουμε αν, αυτό. Αν λοιπόν δεν σχηματιστεί συγκροτημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα δίνει νέο πρόεδρο στις προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2020, αυτό που σας λέω εγώ το ξέρουν οι επενδυτές, το ξέρουν οι μέσα, το ξέρουν εκεί έξω. Το πλαίσιο το δημοσιονομικό μην περιμένετε ούτε μία στο εκατομμύριο να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα σαν στόχος από το 3,5%. Σας υπογράφω, έχουν πει για πενταετία, ναι. Σας υπογράφω ότι 18, 19 και 20 δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κατά την άποψή μου, να μειωθεί ο στόχος. Αυτό είναι μεγάλο βαρύδι. Γιατί δεν θα μειωθεί, ξέρετε? Γιατί ξέρουν όλοι οι παίχτες ότι υπάρχει το ορόσημο του 2,20. Αν λοιπόν περάσουμε το σκόπελο του 2,20 και δρομολογηθεί στην καινούργια κυβέρνηση που θα υπάρχει αποφασιστικό μονοπάτι να στοχεύσει στην προσέλκυση επενδύσεων και να θεραπεύσει όλες τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, με πρώτη να μειωθούν επί παραδείγματι όλα τα προνόμια των βουλευτών. Μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικο, αλλά δεν είναι, κυρία Ράντου. Δεν λέμε οι μισθοί των βουλευτών να πάνε στο χιλιάρικο και να τρέχουν να ψάχνουν φακελάκια και από πού θα τα πάρουν, από ποιους επιχειρηματίες. Και αυτό ο εξορθολογισμός του δημοσίου είναι με έναν τρόπο και των δαπανών και τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Τα λέμε με το όνομά του. Να μειωθούν οι μισθοί σε ένα επίπεδο καλού, αρκετά καλού μισθού του ιδιωτικού τομέα, να καταργηθούν όλα τα προνόμια τα φορολογικά με ό,τι φορολογείστε εσείς, να φορολογείτε και ο βουλευτής, να καταργηθούν τα αυτοκίνητα και οι σοφέρ, δεν χρειάζεται σοφέρ κάποιος για να μετακινηθεί. Προνόμια να καταργηθούν... λοιπόν εξωφρενικά σε μια χρεοκοπημένη χώρα, τα οποία η χώρα, όπως σας είπα, να ακριβώς, μπουν σε διαδικασία της λιτότητας. Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση, να μπει, σε μνημονιακό πρόγραμμα. Να μπει η λιτότητα και το μαχαίρι εκεί που δεν έχει μπει και εκεί έτσι που πρέπει, για να χαλαρώσει εκεί που δεν πρέπει. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κύριε Γράβα.